Θέλω σήμερα επίσης να τιμήσω τον φίλο Γιώργο Γκάρουλα, ο οποίος με έναν αναμνηστικό μετάλλιο του Αγίου Λαζάρου να του θυμίζει όλες τις διαγωνίες που έκαμε στον ναό μας, αλλά και σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς σαν ιεροψάλτης και σαν βουλευτής, αλλά να του τονίζει για όλη του τη ζωή ότι τον εδιόρισε ο Θεός σε μια θέση εξουσίας και οφείλει να βλέπει τον Θεό και τους ανθρώπους στα μάτια, υπηρετώντας τον ελάχιστον αδερφόν, όλους εμάς που πιθανώς σε μια φάση να χρειαστούμε μια βοήθεια, τους φίλους μας, τους κοφούς, τους ανάπηρους, τον απλόν, τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να σας θυμίζει το μετάλλιο του Αγίου Λαζάρου. Παρακαλώ τον πατέρα Κυριάκο, των εφημέριων της ενορίας μας, όπως προσδώσει απονείμη στον κύριο Γκάρουλα το αναμνηστικό μετάλλιο της Εκκλησίας μας. Προσκύνα τον Άγιο. Μας πείτε δύο λόγια. Φίλε Λάζαρε, πραγματικά σε απρόπτα μας έχει συγκινήσει για ακόμα μια φορά η χάρη του Αγίου Λαζάρου να είναι με τα πάντων ημών μαζί με όλους μας, να μας καθοδηγεί η πίστη στο Θεό, γιατί χωρίς πίστη, χωρίς καθημερινή επίκληση του Αγίου Λαζάρου, επίκληση των θείων, δεν μπορούμε να προχωρούμε. Έχουμε μέσα μας ο κάθε άνθρωπος απέραντη δύναμη να ανακαλύπτουμε τις δυνάμεις του εαυτού μας, πάντα να ως καπανείς του Θεού καθημερινά. Με τη σκαπάνη της πίστης μπορούμε να πηγαίνουμε πάντα πιο μπροστά και να γινόμαστε πάνω απ' όλα περισσότερο άνθρωποι την επομένη από την προηγούμενη ημέρα μέσα από την αυτοκριτική μας και επαναλαμβάνω την επίκληση του Θεού. Ευχαριστώ φίλε Λάζαρε ακόμα μια φορά. Ο Θεός ήταν με τα πάντων ημών. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους. Ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.